Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, απόψε μέσα από αυτή τη συγκέντρωση εδώ στο κέντρο της Αθήνας θέλουμε να απευθυνθούμε στις εργάτριες και στους εργάτες των βιομηχανικών κλάδων, στους εργαζόμενους στα εργοστάσια, στην αμυντική βιομηχανία, στις οικοδομές, τα τεχνικά γραφεία, στους ναυτεργάτες, τους λιμενεργάτες, τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία, στις αποθήκες και στις μεταφορικές εταιρείες, στις αστικές συγκοινωνίες, στους μεγάλους ομίλους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Σε όλους αυτούς λέμε ότι στις 7 του Ιούλη μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να πιάσει τόπο. Δυναμώστε το μόνο κόμμα που εμπιστευόσαστε, το μόνο κόμμα που γνωρίζετε μέσα στους χώρους δουλειάς, το μόνο κόμμα που δεν συνομιλεί με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Το μόνο κόμμα που αναγνωρίζετε ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία των αγώνων της εργατικής τάξης. Δυναμώστε το κόμμα σας, δυναμώστε το ΚΚΕ. Για να μπορούμε από καλύτερες θέσεις την επόμενη μέρα των εκλογών να οργανώσουμε την πάλι, να διεκδικήσουμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για να διεκδικήσουμε προστασία στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, μόρφωση, υγεία, πρόνοια για εμάς και τις οικογένειές μας που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει καπιταλιστική εκμετάλλευση. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει να παράγεις όλο αυτό τον απίστευτο πλούτο που υπάρχει γύρω μας και ταυτόχρονα εσείς και οι οικογένειές σας να μην μπορείτε να απολαύσετε μια ζωή με αξιοπρέπεια, με ευημερία. Δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες από τις ευρωεκλογές και δύο επιχειρηματικοί όμιλοι, η Φρυγκογκλά στην Πάτρα και η Δέλτα στο πλατείο Μαθίας, ανακοίνωσαν το κλείσιμο των εργοστασίων τους στην Ελλάδα, γιατί στα πλαίσια του συνολικότερου σχεδιασμού αυτών των ομίλων η μεταφορά της παραγωγής σε άλλες χώρες θα τους δώσει μεγαλύτερη κερδοφορία. Και βλέπουμε ξανά ότι καμιά υποχώρηση των ίδιων των εργαζομένων παλιότερα δεν έπιασε τόπο εδώ. Η Φρυγκοκλάς πριν λίγα χρόνια είχε προχωρήσει για παράδειγμα σε 120 απολύσεις μέσω εθελούσιου προγράμματος και είχε πετύχει ανακεφαλαιοποίηση και κούρεμα των δανείων της κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Όμως τίποτα από αυτά δεν στάθηκαν ικανά να σώσουν τις θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα, μετά τις παχυλές κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχει πάρει συνολικά ο Όμιλος Βιβάρτια για τον εξυγχρονισμό των εργοστασίων του Ομίλου, στο εργοστάσιο της Δέλτα, στο πλατείο Μαθίας, οι εργαζόμενοι είχαν δεχτεί να δοθεί τμήμα της παραγωγής σε εργολάβο και να δουλέψουν με μειωμένα εργατικά δικαιώματα για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας. Μάταια όμως, πριν λίγους μήνες στο λιμάνι του Πειραιά, οι λιμενεργάτες της Κόσκο ξεκίνησαν ένα μεγάλο απεργιακό αγώνα για να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απέναντί τους βρήκαν μονομπλοκ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
τη Νέα Δημοκρατία, τους μπράβους της Χρυσής Αυγής, τους εφοπλιστές και τον ίδιο τον Όμιλο. Τα αστικά δικαστήρια τους έβγαλαν παράνομη την απεργία 6 φορές. Και όλα αυτά σε έναν Όμιλο που σπάει ρεκόρ κερδοφορίας χρόνο με το χρόνο. Σε μια επένδυση που διατηρεί με τις υπογραφές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με την ανοχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μετά ειδικό φορολογικό καθεστώς. Είναι αμέτρητος ο κατάλογος τέτοιων παραδειγμάτων επιχειρήσεων, ακόμα και ολόκληρων κλάδων, με χαρακτηριστικά βέβαια κυρίως την ναυτιλία και τον τουρισμό. Η πλειοψηφία των εργαζομένων έδωσε πίστοση σε επιχειρηματικούς ομίλους και στα κόμματά τους. Πότε με τη Νέα Δημοκρατία, πότε με το ΠΑΣΟΚ, πότε με το ΣΥΡΙΖΑ μετά, οι άνθρωποι του Μόχθου δυστυχώς πίστεψαν ότι θυσιάζοντας κατακτήσεις και παραχωρώντας δικαιώματα θα έρθουν καλύτερες μέρες. Πίστεψαν ότι μετά από 8 χρόνια κρίσης θα δουν φως στη ζωή τους. Διαψεύστηκαν όμως πάλι ικτρά. Ο εγκλωβισμός αυτής της λαϊκής δυσαρέσκειας στον ένα πόλο του εκμεταλλευτικού συστήματος με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή στον άλλο πόλο με κορμό τη Νέα Δημοκρατία έδινε κάθε φορά αέρα στα πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των κυβερνήσεών τους, να επιβάλλουν νέα μνημόνια, νέα αντεργατικά μέτρα. Ιδιαίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διακρίθηκε στην ικανότητά της να χειραγωγεί, να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Πήρε δεκάδες εύσημα από τις εργοδοτικές ενώσεις, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ικανότητά της να περνά αντιλαϊκά μέτρα και να κρατά καθυλωμένο ένα σημαντικό τμήμα από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Τώρα, μπροστά στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται για το ποιος είναι πιο ικανός να διατηρήσει σταθερή την πορεία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, των κερδών για τα μονοπόλια, διατηρώντας ταυτόχρονα τους εργαζόμενους εχμάλωτους σε αυτή τη στρατηγική του κεφαλαίου. Όμως είναι πια καθαρό, η περιβόητη ανάπτυξη που κλείνουν σε όλες τις πτώσεις η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ ΠΑΣΟΚ σημαίνει για τους βιομήχανους και τα μονοπόλια ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη, κάτω οι μισθοί, τα μεροκάματα, νέες φοροαπαλλαγές, νέα χρηματοδότηση με δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για τους εργάτες φέρνει μόνο φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση. Κανένα συγχωροχάρτη λοιπόν στα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου. Όσο πιο κάτω είναι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ, και παράλληλα όσο πιο ψηλά βρεθεί το ΚΚΕ, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τους εργαζόμενους, για το λαό μας. Καμιά εμπιστοσύνη στα νέα αναχώματα που έρχονται, που φτιάχνουν για να εγκλωβίσουν τμήματα δυσαρεστημένων ψηφοφόρων των βασικών κομμάτων της πλουτοκρατίας. Τέτοιο ρόλο, βλέπετε, θέλει να παίξει ο δοκιμασμένος στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, ο γνωστός Βαρουφάκης, το golden boy του συστήματος, που ομολόγησε ως Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ τότε ότι θα ψήφιζε το 90% των μνημονιακών νόμων που είχαν ψηφίσει μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αφού τους θεωρούσε αυτούς τους νόμους σε σωστή κατεύθυνση. Που ομολόγησε ότι μετά τις εκλογές στις 7 του Ιούλη θα μπορούσε, λέει, να συνεργαστεί στην κυβέρνηση είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα,
και το νέο ακροδεξιό φρούτο, ο Βελόπουλος, που όταν δεν συνομιλεί με τον Ιησού Χριστό και δεν πουλάει τις κυραλιφές του, σπέρνει και αυτό το ρατσιστικό μίσος. Όπως πρέπει να συνεχιστεί και ο καταποντισμός της Χρυσής Αυγής, να πεταχτεί έξω από τη Βουλή η εγκληματική ναζιστική συμμορία. Αυτούς ειδικά τους ξέρετε πολύ καλά στους χώρους δουλειάς. Είναι γνωστοί ρουφιάνοι και χαφιέδες της μεγαλοεργοδοσίας, μόνιμοι απεργοσπάστες και μαντρόσκυλά τους. Είναι αυτοί που συκοφαντούν τους αγωνιστές, τους κομμουνιστές, τους αγώνες, τα συνδικάτα. Ήταν χαρακτηριστικός ο ρόλος του στην απεργία των λιμενεργατών του Πειραιά, που τραμπούκιζαν εργαζόμενους και δημοσιογράφους την ώρα που ανέλαβαν για λογαριασμό της εργοδοσίας να φτιάξουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. Έσπασαν τα μούτρα τους βέβαια κάτω από την ισχυρή και ενωμένη θέληση των εργατών. Ήταν επίσης χαρακτηριστικός ο ρόλος τους στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, όπου επεδίωξαν να στήσουν κλίμα τρομοκρατίας, ώστε να κυριαρχήσει η εργοδοτική ασυδοσία, να μην υπάρχουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Απέτυχαν και εδώ επίσης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μαζί με τα δουλεμπορικά γραφεία που προσπάθησαν να στήσουν οι Χρυσαυγίτες για να χτυπήσουν εργατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα, επιβεβαιώνουν τη θέση αυτού του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος στο πλάι των κομμάτων που υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό δεν πρέπει στις εκλογές να βρουν ούτε την ψήφο τους. Φίλες και φίλοι, την επόμενη μέρα των εκλογών το πραγματικό δίλημα είναι αν θα είναι ισχυρό το ΚΚΕ, αν απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που θα πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη για να τσακίσει και αυτή με τη σειρά της την εργατική τάξη για τα κέρδη της πλουτοκρατίας, θα βρίσκεται πιο ισχυρή εκείνη η δύναμη, η μόνη που μπορεί να βγάζει στην επιφάνεια την ίδια τη δύναμη του λαού μας, για να πιέζει αποτελεσματικά, να διεκδικεί, να αποσπά κατακτήσεις. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι θα καταθέσει όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, στην αταλάντευτη υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να μεταφέρει τις αγωνίες, τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων μέσα στη Βουλή, να παλέψει γι' αυτά, να μην υποχωρήσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων. Οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν έκαναν μόνο το αυτονόητο, δηλαδή να καταψηφίζουν τη μεγάλη πλειοψηφία όλων των αντεργατικών νόμων, να ψηφίζουν ό,τι θετικό υποχρέωνε την κυβέρνηση, το ίδιο το κίνημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων να φέρει στη Βουλή, αλλά ήταν και το μόνο κόμμα που κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις, σχέδια νόμου, τροπολογίες που προστατεύουν και διευρύνουν τα εργατικά δικαιώματα. Το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν 530 εργατικά συνδικάτα για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος που έρει τα εμπόδια μονιμοποίησης των συμβασιούχων στο δημόσιο. Το ΚΚΕ έφερε πολλές φορές σχέδια νόμου, τροπολογίες για τους ανέργους και τις οικογένειές τους, διεκδικώντας άμεσα μέτρα προστασίας. Για την προστασία
των σπιτιών και των καταθέσεων των εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών, ειδικά για το πάγωμα και το κούρεμα των χρεών που έχουν κοκκινήσει, για την κατάργηση του ένφια όλων των φόρων και χαρατσιών που τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα, με ταυτόχρονα ανέβασμα του αφορολόγητου ορίου για όλες τις κατηγορίες του λαού στις 12.000, για την επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2009, της 13ης και 14ης σύνταξης και άλλα πολλά. Όλα αυτά φυσικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν τα έβαζε καθόλου για συζήτηση. Ακόμα και όταν αυτά, κάποια από αυτά, έφτασαν σε πρώτη συζήτηση σε επιτροπές, όλοι μαζί, και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, με πρόσχημα το δημοσιονομικό κόστος, τα απέρριπταν. Αποδείχτηκε ότι τα κόμματα της πλουτοκρατίας δεν αλλάζουν. Αυτοί όλοι, είτε από θέση κυβερνητική, είτε από θέση αντιπολίτευσης, πολιτεύονται με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Η πορεία της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις 7 του Ιούλη είναι προδιαγεγραμμένη, αφού δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις για σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που φέρνει ακόμα πιο μεγάλα ματωμένα πλεονάσματα, μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, αλλά νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, όπως είναι δεκάδες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, όλα όσα μαζί ψήφισαν αυτά τα κόμματα. Και η νέα κυβέρνηση, όπως ήδη διαφαίνεται, δεδομένη της μεγάλης διαφοράς, η οποία φαίνεται μάλλον παγιωμένη, στις αντιλαϊκές δεσμεύσεις που έχει ήδη συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα προσθέσει και όσες από τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, των Ελλήνων καπιταλιστών, κατά τον προηγούμενο χρόνο, από τα 96 νομοθετήματα και τις 280 διατάξεις που ψηφίστηκαν με επίδραση στην επιχειρηματικότητα, το 62% εκπληρώνουν θέσεις του ΣΕΒ. Αυτά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μόνο το ΚΚΕ, ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε όλα αυτά. Με αισιοδοξία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα, αν έχουμε δίπλα μια συνεπή, μαχητική, ασυμβίβαστη δύναμη στη Βουλή, στο λαϊκό κίνημα. Έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας, να συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση, τη μαχητικότητα, τη μαζικότητα του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της καθημερινής πάλης του λαού, στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας, χωρίς να υπολογίζουμε κόπους και θυσίες. Για να εμποδιστούν νέα αντιλαϊκά μέτρα, για πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών οικογενειών, των συνταξιούχων, της νεολαίας, όλων όσων υποφέρουν. Για την ικανοποίηση των πραγματικά σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Οι κομμουνιστές και τα ταξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, βρίσκονταν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς. Δίπλα στους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες, στα εργοστάσια των τροφίμων, των εργαζομένων στα ναυπηγεία, στους εργολαβικούς του φυσικού αερίου, στους υδρονομείς της ΕΙΔΑΠ, στους Έλληνες και μετανάστες εργάτες στα φασονατζίδικα, στον ηματισμό και το δέρμα. Μέσα από την πάλη του Συνδικάτου Οικοδόμων, που κόντρα στο μέτωπο κυβέρνησης και εργοδοτών
υπόγραψε πολλές εργοταξιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μέσα από την ταξική πάλη των συνδικάτων στους ναυτεργάτες και στους λιμενεργάτες, μέσα από την πάλη του ταξικού σωματείου τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και τα σωματεία στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Δεν υπήρξε αγώνας σε αυτούς τους κλάδους, είτε από θέση πλειοψηφίας, είτε από θέση μειοψηφίας στα συνδικάτα, αλλά και σε άλλους κλάδους, στον υπηρεσιών, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στο χρηματοπιστωτικό, στην τοπική και κεντρική διοίκηση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, που οι κομμουνιστές να μην έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων. Επιδιώκοντας συνεχώς να μεγαλώνει η συμμετοχή τους, να δυναμώνουν τα συνδικάτα με νέες δυνάμεις, ειδικά με νέους σε ηλικία εργαζόμενους, με γυναίκες, με μετανάστες, φροντίζοντας να διευρύνονται οι μαζικές διαδικασίες, η δημοκρατική λειτουργία των συνδικάτων με γενικές συνελεύσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις, κόντρα στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που πολλοί από αυτούς σήμερα βρίσκονται βεβαίως στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ, ζητώντας κι αυτοί συγχωροχάρτη για τα καμώματά τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δηλαδή για την προσπάθειά τους να στοιχήσουν τους εργαζόμενους με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, με κάθε τρόπο, ακόμα και με νοθείες και με τους ίδιους τους εργοδότες μέσα στα σωματεία, όπως αποδείχθηκε και με τα γεγονότα τα γνωστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, αλλά και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Χωρίς αυτή την προσπάθεια, αυτό τον προσανατολισμό, όλη η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα είχε περάσει πραγματικά άβρεχτη. Θα είχαν περάσει ακόμα πιο πλατιά και ακόμα πιο βαθιά όλα τα αντιδραστικά και συντηρητικά επιχειρήματα που αθωώνουν την πολιτική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν πιο δύσκολο να αποκαλυφθούν όλα τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν η πολιτική του προστάτεψε τους αδύναμους, τους πολλούς, τους εργαζόμενους. Όμως η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με νόμο του Γενάρη του 2018 χτύπησε κι άλλο το δικαίωμα στην απεργία, υλοποιώντας ένα διαχρονικό πόθο των επιχειρηματικών ομίλων αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε τον νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ του 2011 για να διευρύνει σε 32 τις εργάσιμες Κυριακές από 8 που ήταν πριν. Αξιοποίησε όλους τους αντιλαϊκούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων που διευρύνουν τον εργάσιμο χρόνο. Τους εμπλούτησε και επικύρωσε συμβάσεις όπως του τουρισμού ή της Τρένοσέ, που εφαρμόζουν το 7ήμερο και το 9ήμερο συνεχούς εργασίας, το 11ήμερο για τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Οι μισθοί παραμένουν εξαιρετικά χαμηλοί. Στα τέλη του 2018, το 43% των εργαζομένων αμείβονταν με κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το Νοέμβρη του 2018, ο μέσος μισθός στους εργαζόμενους στη μερική απασχόληση ανέρχεται στο εξευτελιστικό ποσό των 384 ακόμη κάτι ευρώ μεικτά. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι τον Νοέμβρη του 2018 υπάρχει μείωση στο μέσο μισθό και στο μέσο μεροκάματο πάνω από 10%. Οι άνεργοι
παραμένουν σταθερά στο 1 εκατομμύριο, ανακυκλούμενοι στη μερική απασχόληση, στην εποχιακή εργασία και σε 8 μήνα προγράμματα. Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι, ειδικά νέοι επιστήμονες, μετανάστευσαν σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Οι απλήρωτοι παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες σε χώρους δουλειάς. Πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι φτωχά λαϊκά στρώματα έχουν υποστεί αναγκαστικές κατασχέσεις στους μισθούς και στις καταθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έχει το θάρρος να επιχαίρει ότι επί των ημερών του προστατεύτηκαν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Όμως και πάλι, τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι αποκαλυπτικά. Το 2017 ήταν έτος ρεκόρ ως προς την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, τη μερική και εκπεριτροπής απασχόληση, την εργασία ανηλίκων, ενώ μειώθηκαν κι άλλο οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων για την υγεία, την ασφάλεια στην εργασία. Το 55% των νέων συμβάσεων που υπογράφηκαν ήταν μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης, αλλά και οι υπόλοιπες στην πλειοψηφία τους δεν είναι σταθερής μόνιμης δουλειάς. Καταγράφηκαν 7.357 εργατικά ατυχήματα, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2000. Καταγράφηκαν 76 θανατηφόρα, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2011. Θεωρήθηκαν 7.647 βιβλιάρια ανηλίκων κάτω των 15 ετών, έναντι 562 θεωρήσεων το 2012. Οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία έφτασε στους 21.423, ήταν η λιγότερη από το 2001. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με όλα αυτά και άλλα πολλά, αλλά και με την ίδια την αίσθηση που νιώθουμε και που καταλαβαίνουμε από την καθημερινή εκμετάλλευση στη ζωή μας, λέμε, δεν είναι μονόδρομος η καπιταλιστική εκμετάλλευση. Η καπιταλιστική ανάπτυξη που λένε αυτοί, με την ένταση ακριβώς της καταπίεσης, με εναλλακτικές στη διαχείριση της φτώχειας και της ανεργίας. Δεν είναι μονόδρομος το ξέπλυμα των Αμερικάνων του ΝΑΤΟ, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που γέμισε τη χώρα με βάσεις και νατοϊκές υποδομές, δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα να λένε πως χαιρόμαστε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο αμερικάνικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος. Και μιας και κάναμε αναφορά στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, θέλουμε για άλλη μια φορά να πούμε πως η αντιμετώπιση της προκλητικότητας και επιθετικότητας της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόδιο, δεν γίνεται με συμμετοχή της Ελλάδας, δηλαδή της αστικής τάξης της Ελλάδας, για να μην ξεχνιόμαστε, στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ούτε με τη μοιρασιά της ενεργειακής πίτας που λένε μέσα σε αυτούς τους οξυμένους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις μεγάλων καπιταλιστικών κρατών, όπως είναι η ΗΠΑ, όπως είναι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία, οι άλλες δυνάμεις που συγκρούονται σε αυτή εδώ την περιοχή. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, λέμε ότι υπάρχει και ο δρόμος της αντίστασης. Υπάρχει ο δρόμος της αντεπίθεσης, του αγώνα, για να έρθει η εργατική τάξη, ο λαός στην εξουσία, για να γίνει η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός, ο οργανωτής, ο κυρίαρχος
του πλούτου που παράγει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Το ΚΚΕ έχει επεξεργασμένο σχέδιο και για το σήμερα και για το αύριο. Η Ελλάδα έχει πολύ έμπειρο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό. Και αυτό το αποδεικνύουν οι δικοί σας κλάδοι, οι έμπειροι και ικανοί εργάτες και εργάτριες στα εργοστάσια, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, στους άλλους κλάδους. Η Ελλάδα έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στο βιομηχανικό αλλά και στον αγροτικό τομέα, που μπορούν να εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Αυτές όμως είτε υποτάσσονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου, είτε παραμένουν αναξιοποίητες, γιατί δεν αποτελούν, βλέπετε, όπως λένε, συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν προσφέρονται δηλαδή για μεγάλο και γρήγορο κέρδος για τους πλουτοκράτες. Αυτές οι δυνατότητες υπονομεύονται και από τους διάφορους ευρωενωσιακούς περιορισμούς, τους καταμερισμούς. Αυτό είναι λοιπόν το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και μπορεί να λυθεί μόνο με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, με την κοινωνική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας, με αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό μας, γιατί ακριβώς μόνο αυτό μπορεί να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες του. Τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των αστικών κομμάτων, είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι εχθρικό αυτό το σχέδιο όλων αυτών για το λαό, για τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, ξέρουμε ότι οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν στις 7 Ιούλη το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να ενισχύσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα, ανοίγοντας το δρόμο της πραγματικής ανατροπής. Η δυσαρέσκεια μπορεί να καρπίσει, να γίνει δύναμη, να γίνει πίστη ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, μόνο με στήριξη όμως και μαχητική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το κουκουέ 365 μέρες το χρόνο είναι δίπλα στην εργατική τάξη, στο λαό, στην νεολαία. Και εδώ θα μείνει, εδώ θα βρίσκεται, μπροστά σε κάθε μάχη, σε κάθε διεκδίκηση μέχρι την οριστική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, σταθερά στην πρώτη γραμμή της πάλης, της αντίστασης. Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το κουκουέ στις πρόσφατες εκλογές. Να δώσουμε ξανά μαζί σαν ένας άνθρωπος τη μάχη αυτών των βουλευτικών εκλογών, για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους εργαζόμενους που βλέπουν θετικά το ΚΚΕ, τη δράση του, εκτιμούν την αγωνιστικότητά του, έχουν εκτίμηση που την επιβεβαιώνουμε με τη δράση μας. Για να φτάσουμε σε ακόμη περισσότερους και περισσότερες που με βαριά καρδιά μπορεί να έκαναν άλλη επιλογή στις προηγούμενες ευρωεκλογές ή μπορεί να απήχαν, αλλά μαζί τους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη επιθετική κυβέρνηση, τη συνέχιση της σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φτάσουμε σε ακόμα περισσότερους νέους και νέες, να συνεχιστεί η απομόνωση της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, για να πέσει ακόμα πιο κάτω, να πεταχτεί εκτός Βουλής και να βλέπει μόνο την πλάτη ενός πολύ δυνατού ΚΚΕ.
Επίσης, να δώσει μήνυμα ο λαός μας, η εργατική τάξη, ότι δεν δίνει συχωρό χάρτη σε Νέα Δημοκρατία, σε Πασόκ Κινάλ, για όσα έκαναν όπως τους δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να συνεχίσουν οι ψηφοφόροι, οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν στις 7 του Ιούλη ένα ακόμα μεγαλύτερο, απαραίτητο μάθημα μήνυμα, ψηφίζοντας το ΚΚΕ, να πουν όχι σε όλη αυτή την κοροϊδία την οποία βίωσαν αυτά τα χρόνια, το ξεπούλημα ιδεών και οραμάτων. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, για να μπει φρένο, για να μπει το λαϊκό, το εργατικό κίνημα σε φάση αντεπίθεσης, με τις σύγχρονες ανάγκες μπροστά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, να τις φέρει στο προσκήνιο, γιατί μόνο εκεί βρίσκεται η ελπίδα, η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα μετρηθεί τελικά και σε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η ψήφος που μετράει. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Δουλειά, άνθρωπο τον άνθρωπο, σπίτι το σπίτι, εργοστάσιο το εργοστάσιο, γραφείο το γραφείο, να μην μείνει κανένας άνθρωπος, κανένας εργάτης και εργάτρια που να μην πάρει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι, και αυτό το ψηφοδέλτιο να πέσει δυνατά, αποφασιστικά στην κάλπη στις επόμενες 10-15 μέρες που μας απομένουν. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά.